κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και η απαξίωσή της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα, αυτές τις φήμες. Μάλιστα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Ρίξαμε το σήμα της ΕΡΤ. It has absolutely stunned this nation that it has been closed, and closed so swiftly. The way in which it has been done has absolutely shocked people here. There's a profound democratic crisis in Greece. I think the media also plays a part in it. Η εταιρεία το 2012 ήταν η 14η εταιρεία στην Ελλάδα από μεγάλες κερδοφορίες. Οι 2.500 απολύσεις ήταν προϋπόθεση για την... για αυτή τη δόση. Από το 2009 έως σήμερα η ΕΡΤ πέρασε από ένα έλλειμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα πλεόνασμα 60 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, για να μην ξεχνιόμαστε, μειώθηκαν οι απασχολούμενοι στην ΕΡΤ κατά 1.300 άτομα. Το κόστος των εξωτερικών παραγωγών από 29 εκατομμύρια έπεσε στα 11 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει καθεστώς λογοδοσίας και ελέγχου και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Nous avons affaire à des autorités qui sont démocratiquement élues. Ασφαλώς και το Πασόκ διόριζε και Νέα Δημοκρατία διόριζε. Αλλά γιατί μ' αρέσει να τα λέω λαξόπορτα και οι δύο διόριζαν κυρίως ανθρώπους αριστεράς. Ο μόνος που ωφελείται είναι ο ιδιωτικός τομέας. Το ποσό της ζημιάς που προκύπτει για την ΕΡΤ πρέπει να ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε βάρδια στο κέντρο κομπής Εμιτού και κάποια στιγμή γύρω στις 10.30 το βράδυ εμφανίστηκε μια δημιουργία των ΜΑΤ, έκοψε την εξωτερική περίφραξη του οικοπαίδου και εμφανίστηκε στην εξωτερική πόρτα του κτηρίου. Σπάσανε την πόρτα εισόδου, την κόψανε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε με τι την κόψανε. Ανοίξανε τον 7ο-8ο όροφο που έχουμε εμείς τους πομπούς και τα μηχανήματα. Σπάσανε τις κλειδαριές με προοπτική να βάλουν καινούργιες. Το λουκέτο της ΕΡΤ σχετιζόταν με ένα ευρύτερο σχέδιο συνεργασίας της κυβέρνησης με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την πλήρη χειραγώγηση της τηλεόρασης. Η συγκυρία ήταν ευνοϊκή λόγω της πίεσης από την Τρόικα να διατεθεί στη βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας και του ασύρματου ίντερνετ μέρος των μέχρι σήμερα τηλεοπτικών διάβλων, το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα. Nous avons alors procédé de deux façons. Premièrement, en soutenant nos collègues de l'ERT, de manière très concrète, nous avons envoyé des capacités satellitaires qu'on a posées dans la cour de leur institution.
pour retransmettre les signaux qui étaient qui continuaient à être produits dans les locaux par du personnel qui avait occupé, qui fait tourner sa maison aujourd'hui sans contrat, sans même plus aucune base légale, et pour pouvoir aider, contribuer à contourner cette mesure hallucinante qui est l'envoi de la police pour arrêter des émetteurs. Actually, for every little small thing, you have to do a public value test, but actually the government can close you down without even discussing this in Parliament. At least they should do a public value test, I think. But so we found the process was not what you should expect, and therefore we said it's anti-democratic. And we were outspoken, and we still believe, by the way, that this is, we still believe that we were right in this judgment. The role of any government body, the role of a government body, if it was one, is for the society to raise its own cultural level and help in this to achieve this goal. Okay. We're not in a position of authenticity here. Some great wise men that took over the television and the radio station, the power of the public broadcaster, and tell people in the society how to do things. We should try to facilitate, to help, to be on the side of the society, especially in a country in crisis, under the austerity boot of a troika, and to help them realize, get their voices out there instead of the other side. Ζούμε στιγμές απρόσμενης ελευθερίας και μαζί με αυτή έρχεται και μια ψυχική και ηθική ανάταση που προσδίδει αυτή η ξαφνική ελευθερία που ενδεχομένως δεν ήξερες ότι μπορείς να έχεις. Αυτό είναι δημόσια περιουσία. Κανονικά, κάτω από άλλες συνθήκες, αν συνέβαινε σε μια άλλη χώρα, θα είχαμε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Εμείς δεν θέλουμε να στείλουμε ΜΑΤ μέσα. Μόλις μας εγκαινώνουνε, δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές, η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας στη γη. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Είμαστε όλοι εδώ. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων των 9 της ΕΡΤ που σήμερα τραυματίστηκε. 11 Ιουνίου του 2013. Με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Οι εργαζόμενοι αμέσως μόλις έπεσε το μαύρο, παρέμειναν στις θέσεις τους συνεχίζοντας να παράγουν ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα με πείσμα και επιμονή, μα πάνω απ' όλα με ένα κοινό στόχο, τη δικαίωση. Ένας αγώνας που συμπληρώνει σε λίγο 11 μήνες. 11 μήνες αγωνίας, ανασφάλειας, κούρασης, αλλά και 11 μήνες αυτοδιαχείρισης, στη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι άνοιξαν την πόρτα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, δίνοντας βήμα έκφρασης σε όλους, δημιουργώντας τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση που ο λαός προσδοκά. Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ενώθηκαν, έγιναν μια γροθιά και κατάφεραν να αντισταθούν. Η ΕΡΤ έγινε σύμβολο για τον αγώνα όλων των εργαζομένων της χώρας. Ο πραξικοπηματικός τρόπος με τον οποίο έκλεισε η ΕΡΤ εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίως όμως αυτό που προκαλεί την έκπληξη και το θαυμασμό, είναι ο τρόπος που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λειτουργούν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην περιφέρεια. Ο αγώνας των εργαζομένων έφτασε μέχρι και το Ευρωκοινοβούλιο. Δημοσιογράφοι και τεχνικοί της ΕΡΤ κλήθηκαν να ενημερώσουν την Ευρώπη για το μοναδικό και δύσκολο εγχείρημα της αυτοδιαχείρισης.
Η ΕΡΤ είναι ζωντανή και το πρόγραμμά της μεταδίδεται αναλογικά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μέσω του ertopen.com και άλλων πολλών ιστοσελίδων.